Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησέ το απλά». Σήμερα η ιστορία μας ξεκινά εκεί που τελειώνει ο κόσμος, σε ένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη, στην παγωμένη ερημιά της Ανταρκτικής. Όχι σε μια βάση ούτε σε ένα εργαστήριο, αλλά πολύ ψηλότερα, στα 35.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του πάγου. Εκεί ένα αθόρυβο μπαλόνι της NASA με την ονομασία Anita πετά πάνω από το αχανές λευκό. Κουβαλάει μαζί του μία τεράστια κεραία ευαίσθητη σε ραδιοκύματα. Και όχι σε οποιαδήποτε ραδιοκύματα, αλλά σε εκείνα τα μικροσκοπικά βραχίδια σήματα που προκαλούν τα πιο αόρατα σωματίδια του σύμπαντος, τα νετρίνα. Όμως αυτή τη φορά η Anita έπιασε κάτι άλλο. Το Anita ή Antarctic Impulsive Transient Antenna είναι ένα πείραμα υψηλών προσδοκιών. Ο στόχος του είναι να εντοπίσει εξαιρετικά υψηλής ενέργειας κοσμικά νετρίνα τα οποία διασχίζουν τον πλανήτη σχεδόν χωρίς καμία αλληλεπίδραση. Πώς, όταν ένα τέτοιο νετρίνο χτυπήσει ένα άτομο στον πάγο της Ανταρκτικής, προκαλεί μια μικρή έκρηξη και αυτή η έκρηξη εκπέμπει ένα στιγμιαίο ραδιοκύμα. Η Anita είναι σχεδιασμένη να εντοπίζει τέτοιους παλμούς από ψηλά, ιχνηλατώντας την κατεύθυνσή τους με ακρίβεια. Όλα καλά ως εδώ, μέχρι που μία μέρα το πείραμα έπιασε κάτι αλόκοτο. Το 2016 και αργότερα ξανά το 2018 η Anita κατέγραψε ραδιοσήματα που φαινόταν να προέρχονται από το έδαφος και όχι από πάνω όπως αναμενόταν. Συγκεκριμένα ήρθαν από γωνία 30 μοιρών κάτω από τον ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν περάσει μέσα από χιλιάδες χιλιόμετρα στερεού φλοιού και μανδύα της Γης. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Ακόμα και τα πιο διάφανα σωματίδια, όπως τα νετρίνα, δεν μπορούν να περάσουν από τόσο μεγάλο πάχος βράχου χωρίς να απορροφηθούν. Και ειδικά όταν μιλάμε για νετρίνα υψηλής ενέργειας που πρέπει να συγκρούονται πιο συχνά. Και παρόλα αυτά, το σήμα ήρθε από κάτω, σαν να αναπήδησε κάποιο σωματίδιο από το εσωτερικό της Γης. Μα κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το καθιερωμένο πρότυπο της φυσικής. Η αρχική ερμηνεία ήταν προφανής, νετρίνα, μαζί με μια γερή δόση στατιστικής τρέλας. Ίσως έλεγαν κάποιοι ένα στο εκατομμύριο να κατάφερε να περάσει. Αλλά δεν ήταν μόνο ένα. Ήταν δύο περιστατικά, τουλάχιστον, με σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά. Και αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Οι επιστήμονες έκαναν ελέγχους, ανάλυσαν τα σήματα, έψαξαν για παρεμβολές, για ανακλάσεις, για παράσιτα, τίποτα. Τα σήματα ήταν καθαρά, συνεπή και ισχυρά. Το μόνο πρόβλημα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Αφού αποκλείστηκαν τα κλασικά νετρίνα, κάποιοι άρχισαν να μιλούν για τα λεγόμενα αποστηρωμένα νετρίνα, σωματίδια που προβλέπονται από κάποιες θεωρίες, αλλά δεν έχουν ανιχνευθεί ποτέ. Άλλοι έφτασαν πιο μακριά και μίλησαν για σκοτεινή ύλη ή για τα χιόνια ή ακόμη και για αντισυμμετρικά σωματίδια που μπορεί να σχετίζονται με το αντισύμπαν. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι φυσικοί κανόνες που γνωρίζουμε σήμερα δεν αρκούν για να εξηγήσουν αυτό που παρατηρήθηκε. Και αυτό ίσως είναι το πιο συναρπαστικό από όλα. Η επιστήμη λειτουργεί πάνω σε μοντέλα. Και το καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής έχει προβλέψει σωστά εκατοντάδες φαινόμενα. Αλλά έχει και κενά. Δεν περιλαμβάνει τη βαρύτητα, δεν εξηγεί τη σκοτεινή ύλη, δεν αγγίζει τη σκοτεινή ενέργεια και τώρα φαίνεται πως δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε αυτά τα σήματα. Κάποιοι επιστήμονες είναι ενθουσιασμένοι, άλλοι είναι επιφυλακτικοί. Γιατί αν αυτά τα σήματα είναι αληθινά, τότε η φυσική που ξέρουμε δεν είναι λάθος, αλλά είναι ημιτελής. Το Δεκέμβριο ένα νέο πείραμα ακόμα πιο ευαίσθητο ετοιμάζεται να απογειωθεί από την Ανταρκτική. Στόχος του να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις ανομαλίες του Anita. Ταυτόχρονα ανεξάρτητα πειράματα στο Ice Cube Neutrino Observatory ερευνούν αν έχουν δει κάτι παρόμοιο. Αν υπάρξουν περισσότερα τέτοια σήματα με παρόμοια χαρακτηριστικά, τότε ίσως είμαστε στο χείλος μιας νέας επιστημονικής επανάστασης. Αν όχι, τότε ίσως πρόκειται για ένα μεμονωμένο και ανεξήγητο περιστατικό του σύμπαντος. Αλλά όπως λέει και ο παλιός νόμος της επιστήμης, αν κάτι συμβαίνει και δεν μπορείς να το εξηγήσεις, τότε ψάξε καλύτερα
ίσως είσαι ένα βήμα πριν την ανακάλυψη. Το σύμπαν έχει μια παράξενη αίσθηση του χιούμορ. Όταν νομίζεις πως τα έχεις καταλάβει όλα, σου στέλνει ένα σήμα από τα έγκατα της γης, ένα παλμό από το τίποτα. Μια υπενθύμηση ότι η άγνοιά σου είναι η αρχή της γνώσης. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στα όρια της επιστήμης, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο με τη θεωρία σας και φυσικά κάντε εγγραφή. Γιατί το σύμπαν έχει πολλά ακόμα να μας πει. Και εμείς είμαστε εδώ για να το ακούσουμε. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε καλά και να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.